Βρίσκομαι καταρχήν εδώ με αφορμή το κλείσιμο, την ολοκλήρωση του προγράμματος ECAV Be Safe. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις νησιωτικές περιοχές όπως αυτές καταγράφησαν από τον ΕΟΔΗ, από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με αφορμή τώρα τον κορονοϊό, και το οποίο πρόγραμμα απευθύνεται ή αποσκοπεί σε δύο δράσεις. Η πρώτη έχει να κάνει στην επανεκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού, τόσο του νοσοκομείου, όσο και του ΕΚΑΒ, όσο και των στελεχών του λιμενικού σώματος, στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, έτσι ώστε να παραμένουμε ασφαλείς στον κορονοϊό μετά το άνοιγμα τώρα του τουρισμού και μετά την άρση των μέτρων απαγόρευσης. Και το δεύτερο που έχει να κάνει, επειδή το ΕΚΑΒ ενσωματώθηκε με το ΕΚΕΠΗ, με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας από τον περασμένο Οκτώβριο, έχει να κάνει με τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υγειονομικών σχηματισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση περιστατικών ύποπτων ή επιβεβαιωμένων COVID. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ύποπτος ή επιβεβαιωμένος σε μια νησιωτική περιοχή, θα πρέπει να μείνει και να τον διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάνω απ' όλα με απόλυτη ασφάλεια, μέχρι ότου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την επιχείρηση είτε με πλωτή είτε με αεροπορική μέθοδο, με αεροδιακομιδές δηλαδή ή με πλωτή διακομιδή, για να πάει στο νοσοκομείο αναφοράς, στο οποίο είναι κατάλληλο στην υπηρετική χώρα. Παράλληλα όμως με αυτό, και σαν πρόεδρος του ΕΚΑΒ, βρίσκομαι εδώ για να καταγράψω τα θέματα, τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία έχει ο τομέας υγείας. Είχα μια εξαιρετικά γόνιμη και επικοδομητική συνεργασία με τον Δήμαρχο. Είναι από τις δημοτικές αρχές και δεν το λέω επειδή βρίσκομαι εδώ. Είναι από τις δημοτικές αρχές όμως που και στο τηλέφωνο που έχουμε μιλήσει είναι πάντοτε ανοιχτός και προσπαθεί να καταλάβει και να βοηθήσει το έργο του ΕΚΑΒ. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης όπως είναι ουσιαστικά το ΕΚΑΒ έχει το κοινωνικό της πρόσωπο και ουσιαστικά αυτό που μεταξύ των άλλων αποσκοπεί είναι στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών σε ένα μέρος. Καλώς ή κακώς, όπου υπάρχει ΕΚΑΒ, όπου υπάρχει επίγουσα από νοσοκομειακή φροντίδα, οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς. Θα γυρίσετε βέβαια και θα μου πείτε, μα το προσωπικό είναι λίγο, μα η βάρδια είναι μόνο ένα στο ασθενοφόρο και ενδεχόμενα κάποιες φορές δεύτερη κτλ. Αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα. Δυστυχώς δεν δημιουργήθηκαν σήμερα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία έρχονται και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Ο αριθμός του προσωπικού που είναι εδώ είναι δεδομένος. Έχουν γίνει προτάσεις στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για προσλήψη μόνιμου προσωπικού, όχι μόνο προφανώς στοιχείου, αλλά στα πλαίσια του εθνικού πανελλαδικού σχεδιασμού της δίκης του ΕΚΑΒ σε ό,τι αφορά την ενίσχυση με προσωπικό. Έχουμε επίσης ζητήσει και πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λόγω του κορονοϊού. Και επειδή είμαι αισιόδοξος από την επόμενη εβδομάδα που θα ξανανοίξει η λεγόμενη πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για προσλήψη προσωπικού, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το συγκεκριμένο τομέα με 5 άτομα για χρονική διάρκεια 2 ετών, μέχρι ότου να μπορέσει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε λίγο καλύτερα από τον τρόπο που λειτουργούμε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, για να μπορέσουμε και μέσω του νοσοκομείου να έχουμε κάποιες προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για τα εισιτήρια του νοσοκομείου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι. Ότι όταν έχεις πολύ λίγο αριθμό ασθενοφόρων τη στιγμή που το επίγον προηγείται, αν θέλετε, των άλλων καταστάσεων, δημιουργούνται ταλαιπωρίες, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται εντάσεις. Πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει περήφανος και γι' αυτό ακριβώς οφείλουμε να συνεργαστούμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το κομμάτι το δικό μας το υγειονομικό. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στέγασης του τομέα, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έρχεται πολλά χρόνια πριν. Προσπαθούμε να βρούμε ένα σημείο, το οποίο σημείο να πληρεί τις προϋποθέσεις αφενός μεν της αξιοπρεπούς εγκατάστασης μιας υπηρεσίας επίγουσας βοήθειας έκτακτης ανάγκης όπως είναι το ΕΚΑΒ, απ' την άλλη όμως να είναι και σε ένα στρατηγικό σημείο έτσι ώστε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό βγει, προκύψει, να μπορέσει να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος της επέμβασης του ή των ασθενοφόρων από το σημείο το οποίο βρίσκεται. Μεταξύ των χώρων οι οποίοι έχουν απλώς, το τονίζω, το υπογραμμίζω και θέλω να είμαι κάθετος και κατηγορηματικός, απλώς αναφερθεί στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, είναι ότι υπάρχει ένας όροφος στο κτίριο του οίκου ναύτου, το οποίο ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθεί σαν στέγαση του τομέα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οι αποφάσεις για το πού θα εγκατασταθεί ένας τομέας του ΕΚΑΒ λαμβάνονται από την κεντρική υπηρεσία, από εμάς δηλαδή στην Αθήνα, από το Διοικητικό Συμβούλιο και από κανέναν άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε κανένα επίσημο αίτημα, δεν έχουμε πάρει καμία απολύτως απόφαση, δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν, απλώς είμαστε προς αναζήτηση χώρων. Και ένα από τα θέματα που μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο και μεταξύ των άλλων
πραγματικά τον βρήκα πολύ πρόθυμο και με ανοιχτά αυτιά για το θέμα μας, είναι το να κοιτάξουμε να βρούμε κάποιο κτίριο, κάποιο χώρο, ο οποίος να πλύνει τις προϋποθέσεις, όπως πολύ σωστά είπε και προηγουμένως, για να μπορέσουμε να μεταστεγαστούμε και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Προφανώς θα μιλήσουμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Σε πρώτες κουβέντες τις οποίες έχουμε κάνει, μας είχαν πει ότι δεν έχουν κάποιο ακίνητο. Εγώ δυστυχώς, για το λέω δυστυχώς γιατί ο τόπος είναι πολύ ωραίος, δεν έχω καταγωγή από εδώ. Δεν γνωρίζω πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις για να μπορούσα να έχω άποψη. Άρα είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ την άποψη των επικεφαλής των υπηρεσιών και των φορέων και του προσωπικού του δικού μας, βέβαια, του υπευθύνου του τομέα που κάνει τις αναζητήσεις. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, που ούτως ή άλλως είμαστε και κάτω από την ίδια πολιτική σε το Υπουργείο Υγείας. Θα μιλήσουμε και με άλλους φορείς και με άλλες αρχές κτλ. Σας λέω και πάλι, το ΕΚΑΒ είναι μεν μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, πλην όμως είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι του κοινωνικού ιστού και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα ερευνήσουμε για να δούμε τελικά ποιο είναι εκείνο το ακίνητο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο, με δεδομένο ότι στην περιφέρεια έχουμε πάρα πολλά ακίνητα. Το θέμα είναι ότι το ΕΚΑΒ πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να είναι η εκκίνηση έτσι ακτινοειδώς, θα έλεγα, προς την περιφέρεια, και ξέρετε πολύ καλά ότι η πόλη της Χίου είναι το κέντρο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι να βρεθεί ένας χώρος που να είναι στο κέντρο του νησιού για να μπορεί τελικά να ανταποκρίνεται είτε προς το βόρειο είτε προς το νότιο τμήμα του νησιού μας.